Λοιπόν... Μια δασκαλία υπάρχει. Εμάχει μια Σε όλα ισχύει αυτό, σε όλα τα διαγράμματα δεν ισχύει αυτό. Αυτό το ηλεκτρικό, το μπλε και το κόκκινο. Ναι, το κόκκινο είναι το ηλεκτρικό και το μπλε το μαγνητικό. Σε όλα, εδώ. Να, σε όλα. Μάλιστα, είναι υπερβολικά μεγάλο το αρχείο και δεν το παίρνει. Άρα δηλαδή γέμισε το στικάκι σου. Ναι. Γέμισες. Α, δεν γίνεται τώρα το ευκαιρία, δεν γίνεται να το μεταφέρω. Δεν θα ανοίγει, λέει, θέλει αντάπτορα για να ανοίγει στο τάμπλετ. Δεν πειράζει, μπορεί να πάω ένα τέτοιο άλλο. Θα πάρει ένα άλλο. Ναι. Έχει και η κόρη μου, το βάζω στην κόρη μου και το. Ναι. Θα πάρει ένα σκληρό δίσκο εξωτερικό όπω εγώ, θα βάλει και σκληρό. Έχει και μάντρο μου, έχει μεγάλη μου η κόρη. Πήρε φωτιά. Με αυτά ασχολείται. Δεν χωράει άλλα, όχι ήταν να πάρει. Δεν ασχολείται με ηλεκτρονικά όπω και εγώ. Ξέρει βέβαια, αλλά ξέρει τα απαραίτητα. Λοιπόν. εδώ, το κάτω σημείο, αυτό εδώ, είναι το μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι το συμπλήν πλέον, το συμπλήν της λειτουργικότητας του οργανισμού, δηλαδή μία διαδρομή έρχεται και μία έρχεται και μία πηγαίνει, ας το πούμε έτσι να το καταλάβετε, συμπλήν, το οποίο λειτουργεί θυροειδή, διπλά, λειτουργεί τραχεία, λειτουργεί βρόγχους, πνεύμονες δηλαδή, καρδιά και ό,τι άλλο υπάρχει στην περιοχή αυτή, διάφραγμα, το οποίο δεν το δείχνει εδώ, αλλά ισχύει, το αυτή και το αυτή με την κατεύθυνση του πτερυγίου, έτσι. Mm. Είναι συνδεδεμένο το πτερύγιο εδώ. Εδώ παίρνει εντολές το πτερύγιο από αυτό το σημείο. Λοιπόν, το οποίο βλέπετε, το πτερύγιο δεν παίρνει και ηλεκτρικό, παίρνει μόνο μαγνητικό. Γιατί οι εντολές που παίρνει το πτερύγιο είναι μία επιστροφή από αυτό που έχει δώσει ήδη, γιατί όλο αυτό, το αυτή είναι... Το ακουστικό σύστημα είναι που το λειτουργεί και στέλνει τα μηνύματα και επιστρέφει τώρα εδώ, μετά από όλο αυτό, επιστρέφει αυτό που έχει πάρει το πνευμονογαστρικό για να το επιβεβαιώσει με μαγνητικό πεδίο το ίδιο το αυτή. Ότι τα έχει πάρει. Ότι τα έχει πάρει, ότι έχουν δοθεί. Ότι είναι οκ. Okay, ναι. Είναι οκ. Okay. Δηλαδή λειτουργούμε εντάξει. Α, το στέλνει με ηλεκτρικό και το παίρνει με μαγνητικό. Ηλεκτρικό μαγνητικό πάνω. Λοιπόν. Και εδώ πάλι βλέπουμε όλα τα σπλάχνα τα οποία δουλεύουν με την άλυσο αυτή, η οποία είναι και μαγνητικό και ηλεκτρικό, έτσι. Και είναι αγκαλιασμένα τώρα, θα δείτε παρακάτω, τον τρόπο πως το πνευμονογαστρικό αγκαλιάζει τα ζωτικά όργανα, κυριολεκτικά τα αγκαλιάζει. Εδώ τώρα έχουμε... Μετά από αυτές τις δύο διαδρομές, εδώ μία και μία δύο διαδρομές, έχουμε μία εδώ μικρή διαδρομή, η οποία είναι παράλληλη διαδρομή του αφιένα. Έτσι, του αφιενικού συστήματος, το οποίο το βλέπετε εδώ κατεβαίνει από εδώ και από εδώ. Αυτή η διαδρομή έχει να κάνει με τους μυς, με την τροφοδοσία των μυών, στην περιοχή του αφιένος και στην περιοχή εδώ από κάτω, εδώ, σε αυτό το σημείο. Όλο αυτό δηλαδή, το οποίο λειτουργεί, να το βλέπετε εδώ, το οποίο είναι καθαρά ηλεκτρικό και αιμοφοριακό. Έτσι, για να γίνει κατανοητό. Και εδώ επίσης πάλι αιμοφοριακό, κάτω, γνάθο, αυτά εδώ είναι, τα βλέπετε, εδώ τα δείχνει, είναι... Όλα με λεπτομέρεια. Είναι αυτά εδώ κάτω. Μερικές φορές όταν χασμουριέστε, δεν σας έχει τύχει να πάθει γκράμπα η γλώσσα. Ναι, από κάτω. Εδώ κάτω. Εδώ, ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό εδώ είναι το νεύρο το οποίο δημιουργεί αυτό το προβληματάκι. Και ξέρετε από πού προέρχεται αυτό. Από τον τρίτο αφιενικό. Λοιπόν, εδώ είναι και εδώ έχουμε
την διαδρομή του διακεκομένου, το οποίο είναι η διαδρομή της κάτω κεφαλίδας που είναι μέσα στον Άτλαντα. Έγινε αντιληπτό αυτό, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Και πάμε τώρα εδώ σε μια άλλη προσέγγιση. Μεγαλώνουμε και εδώ για να μπορούμε να δούμε καλά. Και πάμε να δούμε με γνώμονα την αρχαιότητα και τι ακριβώς συμβαίνει. Το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε εξηγήσει κι άλλες φορές. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Δεν είναι μάτι. Όχι. Αυτό εδώ είναι η επίφυση. Αυτό εδώ είναι η υπόφυση και αυτό εδώ είναι ο κοχλίας. Εγώ το περνάω για μάτι. Το έχω δει και σε παραστάσεις. Έτσι λέμε ότι είναι μάτι. Ναι. Το μάτι του Ανούβη. Το μάτι του στο αλήθωρο. Που τρέχει στον κατήφορο. Δεν είναι μάτι. Είναι το μάτι, αν το πάρουμε έτσι, το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι, το κυριότερο μάτι του ανθρώπου. Αυτό όμως δεν λειτουργεί σε μας, έτσι. Αυτό είναι η επίφυσή μας. Ναι, δεν λειτουργεί. Βεβαίως λειτουργεί. Πώς λέει, άμα δεν λειτουργούσε αυτό, άντε γεια. Λειτουργεί και πανίσχυρα μάτι. Το δίνει εντολές, εδώ. Και αυτό εδώ. Το κάτω μας τι είναι. Υπόφυση. Υπόφυση και επίφυση. Η γραμμούλα αυτή είναι, είναι η υπόφυση, η γραμμούλα. Το στρογγυλό αυτή η μπήλια εδώ που βλέπουμε, που είναι το μάτι. Είναι το τρίτο μάτι. Είναι η επίφυση. Επίφυση. Η επί. Και άλλη είναι η υπόφυση. Αυτή είναι η υπό. Και αυτό εδώ είναι ο κοχλίας. Του αυτιού μας. Δηλαδή. Γεννιόμαστε και κατά την περίοδο της γέννησης, με το που βγαίνουμε στην ατμόσφαιρα, ολοκληρώνεται η εισαγωγή της ψυχής μέσα στο σώμα μας, την ώρα που γεννιόμαστε. Και αρχίζουν οι πρώτες διαπιστώσεις, οι οποίες οι διαπιστώσεις αυτές κατά βάση είναι από το αυτή. Τι ακούμε από το περιβάλλον που ήρθαμε, που εμφανιστήκαμε. Από εδώ μπήκε η ψυχή και από εδώ παρακολουθεί το σώμα όσο μεγαλώνει κατά την περίοδο της κύησης. Μόλις βγει το κεφάλι στην επιφάνεια και πάρει αέρα, και δεν παίρνει ποτέ αέρα όταν είναι μόνο το κεφάλι έξω, πρέπει να βγει όλο το σώμα έξω για να πάρει αέρα από το έμβριο, έτσι. Το μωρό δηλαδή, το νεογνώ πλέον. Mm. Γι' αυτό κάποια δεν τα ανασέουν και τα δέρονται και τους κάνουν... Τα χτυπάνε στην πλάτη λίγο. Ανάποδα και στον κόλο για να κλάψουν. Όχι στον κόλο, τα χτυπάνε στον κόλο. Πού τα χτυπάνε. Τα χτυπάνε στην πλάτη πίσω σου. Α, ναι, στην πλάτη. Και δεν τα χτυπάνε. Ναι, τους κάνουν, τους κάνουν αυτό. Τους κάνουν αυτό και αυτό δεν νιώθει και κλαίει. Για να κουνήσει. Ναι. Για να κινηθούν μέσα τους στα όργανα. Mm. Για να λειτουργήσει η παλμικότητα πιο ενεργά. Έτσι, με το που πάρει πνοή, αυτό που μπαίνει πρώτα μέσα από την πνοή είναι το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή μας δηλαδή, η οποία μέχρι στιγμής δεν είχε την δυνατότητα να καταλάβει όλο το σώμα. Γιατί όλο το σώμα το είχε υποέλεγχο ο εμβριακός σάκος. Έτσι. Μόλις γεννηθούμε, τότε μπαίνει η ψυχή μέσα. Ολοκληρωτικά και καταλαμβάνει όλο το σώμα. Δηλαδή, τι καταλαμβάνει εκείνη τη στιγμή η ψυχή? Τις δύο πλευρές του ανθρώπου, οι οποίες είναι, αποτελούνται από ζώσα μορφή ύλης, από ζωτικότητα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρωματοσώματα. Δηλαδή, η δεξιά πλευρά ανήκει στον πατέρα και η αριστερή ανήκει στη μάνα.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή αυτό που λειτουργεί είναι η μνήμη, η προγενετική μνήμη την οποία έχουν φέρουν αυτά τα δύο, από τους δύο γονείς. Όσο είναι μέσα στο σάκο, μόλις βγει έξω, αναλαμβάνει πλέον η ψυχή και τα τροφοδοτεί αυτά. Είναι δυνατόν μέσα στο νευριακό σάκο να τροφοδοτεί ο πατέρας το δικό του τμήμα? Όχι. Η μητέρα τα τροφοδοτεί και τα δύο. Αυτό πρέπει μέσα στη γενιά. Και όσο το ζευγάρι είναι κοντά και αγγίζει ο πατέρας τη μητέρα, τότε η μητέρα παίρνει στοιχεία από τον πατέρα και δίνει στην πλευρά. Όταν είναι ενδιαστάσει και είναι μόνη της η μητέρα και οφορούσα, τότε το παιδί το τρέφει μόνη της. Χωρίς στοιχεία από τον πατέρα. Και εκεί και η παλαιά άποψη της ιατρικής λέει ότι είναι ελλιπές το βίωμα του παιδιού. Ενεργειακά δηλαδή. Ενεργειακά. Αλλά και η μνήμη ιατρική το ίδιο παραδέχεται και σήμερα, ότι είναι ενεργειακά το παιδί ελλιπές. Λείπει. Λείπει η παρουσία του πατέρα. Λείπει η παρουσία του πατέρα. Μπορεί να είναι μαζί οι γονείς, αλλά ο πατέρας να είναι πέρα βρέχει. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Μπορεί να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, αλλά μην την ακουμπάει και η γυναίκα του, να μην τη μιλάει, να μην έχουν επαφή, να μην είναι αντεγιά. Ο άνθρωπος να είναι, ξέρω εγώ, τσίου, μια γάμου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν κατά την περίοδο της κυοφορίας θα πρέπει ο άντρας να είναι ενεργός και αρρωγός προς τη μητέρα. Και όταν λέω ενεργός και αρρωγός, σε όλα τα επίπεδα. Να είναι παρόν. Και να την αγγίζει, να την χαϊδεύει, να την φροντίζει, γιατί αυτό περνάει στο παιδί. Φυσικά. Μα λέει, έλα μωρέ, δεν την γουστάρω πια. Είναι πως έτσι έχει γίνει 200 κιλά, λέει, και καστρώθηκε και όλα αυτά και έγινε. Αυτή είναι η νοοτροπία του ηλιθίου. Του τελείως ηλιθίου. Γιατί αυτό που θα φέρει η γυναίκα πιανού είναι, παιδί δικό του δεν είναι. Άρα δηλαδή από την αρχή, από τη βασικότερη στιγμή αρνείται το δικό του κομμάτι. Ένα και δύο είναι αυτοί. Όχι. Πολύ λίγο από δάφτους. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν. Δεν είναι λίγοι. Είναι όσοι έχουν αρχαία ελληνική ψυχή. Α, ναι. Όσοι κατανοούν τι σημαίνει ψυχή. Τι σημαίνει ψυχή. Όσοι έχουν ανεπτυγμένο το νοητικό πεδίο. Να σε ρωτήσω και εάν λείπει ή δεν λείπει, ας πούμε, τι επίπτωση έχει στο παιδί. Και σωματικά και υλικά και πνευματικά προβλήματα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και πλέον η επιβάρυνση θα γίνει εκεί που θα αποδειχτεί εμπράκτος κατά την περίοδο της βρεφικής ηλικίας του παιδιού. Εκεί που το παιδί θα κάνει διάγνωση μόνο του. Γιατί το παιδί από κάποιο σημείο και μετά, μόλις γεννηθεί, μετά τα 3, κάνει διάγνωση μόνο του. Στον περιβάλλοντα χρόνο. Λένε στα 7. Ποια 7? Από τα 3 και μετά. Αρχίζει το παιδί να αναγνωρίζει τι γίνεται. Και φτάνει δηλαδή μέχρι την ασθένεια. Δηλαδή μπορεί να πάθει ψυχοπάθεια ή οτιδήποτε. Ναι, μπορεί να πάθει οτιδήποτε. Είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει αυτή τη λειτουργικότητα του συστήματος που δείξαμε πριν λίγο, του λειτουργικού συστήματος του οργανισμού του ανθρώπου, το οποίο αποτελείται από μαγνητικό πεδίο και ηλεκτρικό πεδίο. Και αυτό τι θα δουλεύει, θα έχει διαταραχή το ένα πεδίο μετά δεν, και τα δύο. Δεν θα κλείνει κύκλωμα ώστε να λειτουργήσει σωστά αυτό όλο το σύστημα. Δεν θα κλείνει το κύκλωμα. Δεν θα κάπου θα υπάρχει κενό. Και το κενό έρχεται να το επιβάλλει αυτό που λέμε ψυχοπαθική κατάσταση. Στο πρώτο επίπεδο. Είναι μία μορφή ψυχοπάθειας. Δηλαδή,
Η ψυχή αρρωσταίνει? Όχι. Αρρωσταίνει το έμψυχο τμήμα του ανθρώπου. Η μάζα της ύλης, της ζώσας ύλης του ανθρώπου. Έτσι, το σώμα δηλαδή. Τα ζωτικά όργανα, τα νευρίδια, ο εγκέφαλος, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, έτσι, με το που γεννιόμαστε, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να η ψυχή να μπει και να καταλάβει όλο το σώμα. Γιατί αν δεν το κάνει η ψυχή, θα το κάνει αυτός που παραμονεύει και θα γίνει διπλή κατάληψη. Θα έχουμε διπολικότητα δηλαδή. Έτσι το ονομάζουμε απλά. Δεν είναι απλά. Έχουμε δύο ενεργειακές δομές. Μία Κρόνια και μία Ολύμπια. Μία του φωτός. Μία του σκότους και μία του φωτός. Το σκοτάδι είναι αυτό το οποίο περιμένει και καραβεκεί ανά πάσα στιγμή να μπει, να μπει για να κλέψει χώρο, να πάρει χώρο και να πάρει ένα μικρό χώρο, ένα μικρό κομμάτι, το οποίο αν το παιδί δεν βρει ανταπόκριση από τους γονείς και προστασία, αυτός ο χώρος διευρύνεται, γιατί εμποδίζεται η ψυχή του παιδιού να καταλάβει όλο τον χώρο. Λοιπόν, έτσι αρχίζουμε πλέον να παίρνουμε τα μηνύματα από το περιβάλλον. Και τα μηνύματα από το περιβάλλον τα παίρνουμε από αυτό εδώ που λέγεται κοχλίας. Τα οποία τα παίρνουμε από το αυτή και τα στέλνουμε ως μήνυμα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εδώ μέσα. Στην επίφυση. Η επίφυση ταυτοποιεί αυτά και προσπαθεί να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει, ό,τι διορθώνεται. Και πώς διορθώνεται? Με την υπόφυση, με το ορμονικό σύστημα. Και αρχίζει να τροφοδοτεί ορμονικό υλικό σύμφωνα με αυτό που απαιτεί ο οργανισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Και εδώ τώρα, αν τα μηνύματα που περάσουν από το περιβάλλον του παιδιού είναι Κρόνια, λιγοστεύει η άμυνα της ψυχής. Δηλαδή, αν το περιβάλλον είναι Κρόνιο που ζει το παιδί, μπορεί οι γονείς να μην είναι Κρόνιοι. Αλλά αυτοί που το φυλάνε το παιδί να είναι Κρόνιοι. Γιατί η μητέρα αρρώστησε. Γιατί ο πατέρας έχει δουλειά. Και το αφήνω το παιδί να το φυλάξει Ντεντά. Η Ντεντά. Που το κάνει Ντεντά. Και γι' αυτό τη λένε Ντεντά. Γιατί δεν το πονάει. Όπως δεν το πονάει σήμερα. Αυτό περνάει το μήνυμα. Και περνάει ως παράπονο. Και αρχίζει το παιδί να μπαίνει σε μια διαδικασία κατάθλιψης από την ημέρα που γεννήθηκε. Τι ωραία. Αυτό δηλαδή είναι από τον τόνο της φωνής που δεν θα έχει τον τόνο της φωνής της μάνας και όλα αυτά. Όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει. Όλα, όλα αυτά. Είδες όταν κλαίει το παιδάκι και το πάρει η μαμά στην αγκαλιά σου. Σωματάει. Λοιπόν, αυτά όλα που μαθαίνετε σήμερα δεν τα έχουμε ξαναπεί ποτέ. Το έχουμε κάνει αυτό πολλές φορές. Αλλά αυτά δεν τα έχουμε πει. Και γιατί δεν τα έχουμε πει? Γιατί κάθε φορά το ίδιο μάθημα είναι διαφορετικό. Γιατί? Γιατί είναι τόσες χιλιάδες οι παράμετροι που πρέπει να εξηγήσεις και κάθε φορά απομονώνω ένα. Δεν μπορώ να τα έχω όλα, δεν γίνεται. Κάθε φορά θα απομονώσω και κάτι για να το εξηγήσουμε. Τώρα, τυχεροί είσαστε εσείς που βρίσκεστε εδώ. Αυτοί που δεν, δικό τους το πρόβλημα. Λοιπόν, και πάμε τώρα και βλέπουμε ότι το ορμονικό σύστημα παράγει ορμόνη. Συνήθως τα παιδιά τα παχύσαρκα πάσχουν από αυτού του τύπου την κατάθλιψη. Έτσι, μπαίνουμε σε ένα τέτοιο φάσμα. Τα αδύνατα παιδιά πάλι
έχουν άλλου είδους κατάθλιψη. Το ένα ονομάζεται υπερθυροειδισμός και το άλλο ονομάζεται υποθυροειδισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί με μια ματιά να το κατανοήσει η ιατρική σήμερα. Γιατί περνάει από δικλείδες ασφαλείας τέτοιες που είναι αδύνατο να γίνει κατανοητό. Και βλέπεις τώρα το παιδί θα φάει, ξέρω εγώ, ένα μπουκάλι γάλα και θα πάρει ένα γραμμάριο και το άλλο παιδί το ίδιο γάλα, το ίδιο μπουκάλι γάλα θα πάρει 500 γραμμάρια, θα πάρει μισό κιλό γάλα. Σε τι οφείλεται αυτό, στο γάλα? Όχι. Στα μηνύματα που έχει πάρει από τον Κοχλία, τα οποία τα έχει στείλει μέσα στην επίφυση, στην ΕΠΗ, και η ΕΠΗ έχει λειτουργήσει αναλόγως από αυτό που του έδωσε το παιδί και στέλνει το ορμονικό υλικό για να κρατήσει στεγανά και θεραπεία, για να το κρατήσει. Με την παχυσαρκία το κρατάει, ναι, το κρατάει. Και γιατί το κρατάει? Γιατί το λίπος εφράνει καρδία. Τι κάνει? Το φαγητό είναι μια βιολογική. Όχι, ανάγκη. Το πάχος προστατεύει το νευρομυϊκό σύστημα, γιατί φοβάται το παιδί να μην το δείρουνε, να μην πονέσει, να μην κακομεταχειριστεί. Και τι κάνει? Δημιουργεί ένα κάλυμα γύρω του, η επίφυση, με το ορμονικό υλικό. Αυτά παραβρέχει, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά και ποιος να ασχοληθεί, ποιον ενδιαφέρει για το παιδί του αλλού? Δεν με ενδιαφέρει κανένα. Αν δεν ενδιαφερθείς εσύ για το παιδί σου, δεν θα ενδιαφερθεί κανείς. Έτσι ακριβώς. Και να είναι τραύματα στο παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, παρόμοιο το φαινόμενο εδώ, εδώ μονάχα μας δείχνει 2-3 πραγματάκια επιπλέον, πιο καθαρά. Αυτά που μας δείχνει είναι κυρίως η διαφορά του ερπετοειδούς εγκεφάλου. Βλέπετε, ο ερπετοειδής εγκέφαλος μοιάζει περισσότερο με τα κλαδάκια του πεύκου, με τα κλαδάκια της ρίγανης, με τα κλαδάκια του θυμαριού. Και μεγαλώνω για να το δείτε. Το βλέπετε? Ναι. Το βλέπετε? Ναι. Πώς είναι? Και γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση? Γιατί το ερπετοειδές, το οποίο φέρει αυτού του τύπου τον εγκέφαλο, είναι πριν από τον άνθρωπο. Και είναι η δομή του επηρεασμένη ακόμη, επειδή είναι στο τέταρτο ζωικό πεδίο, στην τέταρτη διάσταση ζωικών μορφών του πλανήτη μας, το οποίο είναι επηρεασμένο από το φυτό ακόμη. Και γι' αυτό έχει αυτή την ανατομία. Απόδειξη ότι πριν γίνουμε άνθρωποι, περάσαμε από το στάδιο του έπαιτου. Οι ψυχές μας. Ακριβώς. Και εδώ τώρα έχουμε μία ανάπτυξη για να έχουμε να λέμε. Δυτική φιλοσοφία, η οποία λέει στρες, κοινωνικοί παράγοντες μέσα. Ποιοι είναι οι κοινωνικοί παράγοντες που δημιουργούν το στρες? Αν δεν είναι η ίδια η δημοκρατία, ποια είναι? Η οικογένεια, όλοι, γιατί μπορεί να είναι ένα μέρος δημοκρατικό και η οικογένεια να μην είναι σωστή, δεν με σκέφτεται σωστά. Δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Είπα για το κύριο παράγοντα. Α, για τον κύριο. Δεν μιλάω για την οικογένεια. Ναι. Η οικογένεια δεν είναι παράγοντας, κύριος παράγοντας του κοινωνικού ιστού. Έτσι. Από αυτόν γεννάται όμως. Ναι. Ο κύριος παράγοντας είναι η πολιτεία. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας. Και η πολιτεία είναι σύμφωνα υπεύθυνη με τον τρόπο που λειτουργεί.
και ο τρόπος που λειτουργεί είναι αντιανθρωπιστικός, είναι κατά του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει υγιής ψυχική αντίδραση του ανθρώπου όταν ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό. Δηλαδή, σε αυτό το περιβάλλον ένας ελέφαντας θα νιώθει πιο άνετα γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ένα λεοντάρι, ένας λέοντας, σε αυτό το περιβάλλον το δικό μας θα νιώσει πιο άνετα γιατί με το που θα το δούμε το λεοντάρι θα χεστούμε από το φόβο μας. Οπότε θα νιώσει πολύ όμορφο αυτό. Άρα δηλαδή, το περιβάλλον που ζούμε είναι εχθρικό. Είναι εχθρικό. Και τι θέλει? Να είσαι και εσύ εχθρικό μαζί του για να φοβηθεί, για να σε σεβαστεί. Αλλιώς παραβρέχει. Και πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, να γίνουμε λιοντάρια δηλαδή εμείς? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε λιοντάρια. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε λιοντάρια και να επιτεθούμε στο σύστημα, να το φάμε, για το λιοντάρι, θα κάνει ντου, θα το φάει το σύστημα, να τα αφήσει. Θα πρέπει να φερθούμε λίγο διαφορετικά. Εμείς δεν θα επιτεθούμε να φάμε το σύστημα γιατί δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται, τι να φάσει το σύστημα. Δεν τρώγεται. Είναι πικρό δηλητήριο και θα αρρωστήσει κιόλα. Δεν τρώγεται. Άρα, απομακρύνεσαι από το σύστημα. Του γυρίζει την πλάτη. Μα θα στην πέσει, θα γυρίσει την πλάτη στο σύστημα. Όχι. Νοητικά θα την γυρίσει την πλάτη. Απλά θα το παρατηρεί, θα το παρακολουθεί για να μην σε φάει. Γιατί ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμο να σε φάει. Του γυρίζει την πλάτη όμως σε αυτά τα οποία σου επιβάλλει, σε αυτά τα οποία σε διατάζει. Γιατί να με διατάξει εμένα? Ποιος είναι αυτός που θα με διατάξει εμένα? Από εμένα ζει αυτός. Από εμένα τα παίρνει. Πληρώνω εφορίες, πληρώνω τέφε, πληρώνω κλέβε, πληρώνω μίκα, σίκα, ίκα που έλεγε το Κατσιχρήστος. Άρα γιατί να το φοβάμαι εγώ το σύστημα? Τι θα μου κάνει? Θα με επιπλήξει ή θα μου βάλει διοικητικό πρόστιμο? Πρέπει να το αγνοήσεις. Θα το αγνοήσεις, ακριβώς. Δεν θα του δώσει σημασία. Θα δώσει σημασία. Δεν θα σε βλέπει. Πολύ μεγάλη σημασία αυτό, να με βλέπει. Γιατί με βλέπει? Με βλέπει τώρα εμένα το σύστημα? Με βλέπει. Μας βλέπει όλους το σύστημα? Όχι. Όχι όλους, όσο θέλει. Γι' αυτό θέλει να μας φορέσει τσιπάκια για να μας βλέπει όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν τους βλέπει το σύστημα και έχουν αρχίσει τα κορόιδα και λένε δικαιοσύνη, το σύστημα πρέπει να τους βλέπει όλους, να μην υπάρχουν μαύρα. Ποια μαύρα? Τα μαύρα ποιος τα έχει? Το ίδιο το σύστημα τα έχει. Δεν τα έχουμε εμείς. Και βγαίνουν ορισμένοι και λένε τι λες τώρα, λέει. Δεν υπάρχει καλύτερο πρόβλημα, λέει, από την ψηφιακή, λέει η νοημοσύνη. Τι λέει, ρε βλάκα? Τι δεν υπάρχει? Καλύτερο σύστημα από την ψηφιακή νοημοσύνη. Αυτό δεν ξέρω για, το, για σύστημα, το εγκέφαλο όμως δεν μπορεί να το φτάσει με τίποτα. Μα γι' αυτό λέω δεν είναι καλύτερη. Αφού έχω τον εγκέφαλό μου, τι θα βασιστώ στην ψηφιακή νοημοσύνη? Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Έχω εμένα. Βασίζομαι σε μένα. Έτσι. Τι είναι καλύτερο? Να έχω τα μετρητάκια μου τα οποία να με πληρώνει κάθε μήνα ο ταχυδρόμος όπως με πλήρωνε παλιά και ερχόταν ο ταχυδρόμος και μου δίνει τη σύνταξη στο χέρι και ήμουν άρχοντας και τα είχα εγώ τα λεφτά μου, δεν τα είχε η τράπεζα. Ή να μου λέει η τράπεζα, α, σήμερα ξέρεις με πονάει το δόντι μου και δεν μπορώ να σε πληρώσω. Ή αύριο ξέρεις με πονάνε οι τρίχες από το κεφάλι μου και δεν μπορώ να σε πληρώσω. Ή την άλλη μέρα, το μηχάνημα ρε, αυτό το μηχάνημα που μου φέρανε από τότε εκεί, εκεί και αυτοί που μου το προτείνανε, το πήρα, κακώς το πήρα, δεν έπρεπε να το πάρω, αλλά δεν μπορώ να σε πληρώσω. Η ψηφιακή νοημοσύνη που μου προτείνανε δεν δουλεύει σωστά και δεν μπορώ να σε πληρώσω. Και εσύ πρέπει να πληρώσεις τη ΔΕΗ, το νερό, το μπακάλι, που δεν υπάρχει μπακάλι στο σούπερ μάρκετ δηλαδή. Θα πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Με τι ψωνίσεις όταν δεν κλεφτά στο σούπερ μάρκετ? Στο μπακάλι πήγαινε και του λέει: εγώ γράφτα και θα έρθω να στα πληρώσω. Σήμερα δεν υπάρχει μπακάλι, σε αλλιώ πάει. Σούπερ μάρκετ θα πρέπει να του πει: γράφτα και θα έρθω. Τι λέει ρε, θα σου πει?
Από εκεί πάνε και οι άλλοι. Προχώρα. Μα θα πεθάνω από την πείνα. Τι με νοιάζει εμένα να θα πεθάνεις από την πείνα. Το ίδιο λέει και το μηχάνημα της τράπεζας που του βάζεις μέσα και σου λέει δεν έχω λεφτά και του λες ρέξε φτύλα και του μιλάς, στο μηχάνημα μιλάς και του λες ρέξε φτύλα, πεινάω, θέλω να φάω, θέλω να πάρω κάτι να φάω, είμαι άρρωστος, να πάρω τα φάρμακά μου και το μηχάνημα δεν απαντάει. Το βρίζεις, το φτύνεις, το κλωτσάς, αλλά αυτό δεν πρέπει να πάρει τίποτα. Αυτή είναι η ψηφιακή νοημοσύνη. Σας αρέσει αυτό? Εμένα δεν μ' αρέσει. Σε ορισμένους όμως που προσπαθούν να μας πείσουν τι ωραίο που είναι το ξύλο που θα τρως κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, είναι ωραία λέει να τρως, να σκοπανάνε. Και όταν το ρωτήσεις, εσύ δεν θα τρως ξύλο? Εγώ λέει, έχω πάρει στολή ειδική. Και τι είσαι εσύ που έχεις πάρει στολή ειδική δηλαδή? Αυτόν του δώσανε στολή ειδική. Στο μυαλό του την έχουν φορέσει. Και νομίζει ότι θα γλιτώσει το ξύλο. Ο πρώτος που θα φάει το ξύλο είναι αυτός. Αυτά όλα είναι εδώ μέσα. Σε αυτό που βλέπετε εδώ έτσι. Και λέει εγκέφαλος, υποθάλαμος, συμπαθητικό λέει νευρικό σύστημα, ανοσοποιητικό και ενδοκρινικό σύστημα. Δηλαδή από αυτά όλα εδώ περνάνε στο ανοσοποιητικό, άρα δηλαδή αρρωστάνουμε με αυτή τη συμπεριφορά. Και με αυτό όλο το πράγμα μας δημιουργεί άγχος, στρες. Το λέει. Το σύστημα σου δημιουργεί στρες. Γιατί αυτό θέλει. Έτσι σε θέλει. Να τα έχεις χαμένα. Επιμονή μου βάσεως. Να μην μπορείς να συγκεντρωθείς. Να μην μπορείς να λύσεις ένα απλό πρόβλημα. Να μην μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις την τροφή δύο γαϊδουριών. Και το ένα να το αφήνεις μονίμως νηστικό. Αυτό θέλει το σύστημα. Και όλο περνάει εδώ. Και κάνει αυτή την καμπύλη εδώ και εδώ. Αυτό είναι το στρες. Έτσι. Και όλο αυτό οδηγεί εδώ. Το οποίο από κάποιο σημείο και μετά επιβάλλει η επίφυση στην υπόφυση να παράξει παραπάνω υλικό. Και γίνεται υπερθυροειδής, εδώ δηλαδή βγάζουμε περισσότερο ορμονικό υλικό, το οποίο τροφοδοτούμε το ανοσοποιητικό και όλα τα ζωτικά όργανα, τροφοδοτούμε. Σε εντολές, Ναι. Αναλόγως εντολές που δίνει. Ακριβώς, ανάλογα τις εντολές που δίνει. Υπερθυροειδισμό. Και αυτές οι εντολές έρχονται από τον κοχλία, παιδιά. Δεν έρχονται από την επίφυση από πάνω, γιατί από πάνω είναι όλα καλά, είναι όλα υγιή. Αυτά που γίνονται εδώ, αυτά που στέλνει ο κοχλίας, είναι αυτό που σας είπα, το πρόβλημα με το πνευμονογαστρικό, είναι ο εχθρός της υγείας του ανθρώπου. Αυτά έρχονται και δημιουργούν πρόβλημα στον θυροειδή, υπερθυροειδισμός, υποθυροειδισμός κτλ. Κτλ. Και αρχίζει πλέον μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Όταν έχεις υπερ, δεν μπορείς να το καταναλώσεις. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όσοι. Μόλις αρχίσει ο οργανισμός και βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά με τους όζους, κάνει κράτη και πέφτεις στο υπό. Ναι. Και όταν έχεις υπό, ήδη έχουν παγώσει τα ορμονικά στοιχεία τα οποία είναι μέσα στις κυψέλες του θυροειδούς. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα οζίδια. Έτσι. Αυτά δεν μπορούν να φύγουν. Στο εσωτερικό του θηλαιδί. Στο εσωτερικό θηλαιδί. Και αμέσως η διάγνωση, α, να το βγάλουμε. Τι να κάνεις. Τι. Τι να κάνεις. Θα βγάλεις το θηλαιδί. Γιατί. Ω, κακοίδι. Γιατί είναι κακοίδι, ρε μεγάλο. Έχει κάνει όζο. Ωραία, έχει κάνει όζο. Δεν μπορούμε να το διώξουμε. Δεν μπορούμε να το διώξουμε με μασάζ. Τώρα θα σου λύσω. Κάτσε να δούμε ποιο είναι. Όχι αυτό. Α, πάμε αυτό. Δεν μπορεί να το διώξει με αυτό. Με αυτό. Να το διώξω.
Εκεί δυνατά. Εδώ πέρα πιάνει σαν έβρα. Δηλαδή, εδώ. Εδώ και εδώ μέσα. Και στο κενό. Εδώ, εδώ, εδώ και στο κενό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί να πει. Ακριβώς αυτό είναι το ίδιο. Έχω υπόψη. Εγώ ένα που πήρα δεν είχα.